Λέει, η Νέα Δημοκρατία τον διέγραψε από το κόμμα της. Άμεσα. Και μάλιστα από την κοινοβουλευτική της ομάδα. Και λέει τώρα ο Έλληνας πολίτης, ένας άνθρωπος τον οποίο διαγράφει από το κόμμα και από την κοινοβουλευτική ομάδα, θα συνεχίσω να τον πληρώνω εγώ ως ανεξάρτητο βουλευτή, όταν αποδεδειγμένα έχει γίνει κάτι τέτοιο και από το κόμμα του αναγνωρίζει ότι δεν επαρκείς οι εξηγήσεις οι οποίες έδωσαν και ότι υπάρχουν νομικά και υπάρχουν ποιητικά. Της Βουλής να εξετάσουν πλέον τη συνέχιση των πραγμάτων. Θα έλεγα κύριε Παπαδάκη ότι συζητάμε μέχρι τώρα τη μία όψη του νομίσματος. Σε αυτήν την όψη δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Είναι αστεία αυτά που ακούμε. Οι ευθύνες της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού προσωπικά δεν κρύβονται ούτε ξεπλένονται από τη διαγραφή του επιχειρηματία βουλευτή, ο οποίος επένδυε και επιχειρούσε πάνω σε μια εγκληματική πολιτική. Με την ανοχή της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σαφιανή. Με την ανοχή της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Καλά, με τα φαντς υπάρχουν και συγγενείς άλλων που έχουν πάρει κόκκινα δάνεια και είναι από την άλλη παράταξη. Δεν είναι από εμάς. Και δεν θέλω τώρα να μην ανοίξω παραπάνω γι' αυτό. Επειδή είμαι και εκτός, αφήστε να ολοκληρώσω. Ναι, ολοκληρώστε κύριε Σαφιανή. Δεν μπορεί να συζητάμε για επιτελικό κράτος και να μην ξέρει ότι ο βουλευτής του παίρνει συμβάσεις από τα ΕΛΤΑ, παρουσιάζει ένα διάτριτο ποθενέσκες και είναι κυριολεκτικά έολος. Ας πάμε όμως και στην άλλη πλευρά του νομίσματος, γιατί προσέξτε, ο επιχειρηματίας βουλευτής δρά νόμιμα. Είναι νόμιμος. Είναι νόμιμος δηλαδή όταν λαιλατεί, κερδοσκοπεί και βγάζει σε πληστηριασμό λαϊκές κατοικίες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαγοράζοντας δάνεια 62 εκατομμυρίων με 4,5 εκατομμύρια και απαιτώντας τα 62. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε μια βρώμικη εγκληματική νομιμότητα που την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι κύριε Σοφιανέ, την ψηφίσαμε εμείς αυτήν. Τα κόκκινα δάνεια. Η εταιρεία Qualcomm ποια νόμιμη, για ρωτήστε. Την εξαγορά το ΦΑΝΤΣ κύριε Τσίπρα. Δεν ξέρετε δηλαδή ότι δίνεται τη δυνατότητα σε εταιρείες κοράκια να παίρνουν bad beer τα δάνεια και να τα απαιτούν εξ ολοκλήρου. Με προστασία πρώτης κατοικίας όχι. Με προστασία πρώτης κατοικίας όχι. Ένα είναι. Ποια προστασία. Εδώ φαίνεται ότι συγκεκριμένος με νόμο κατσέλη απαιτεί να πάρει πίσω το σύνολο των δόσεων από δάνεια που έχει πάρει σε εξευτελιστικές τιμές. Λοιπόν, αυτή η άθλια νομιμότητα. Είναι το ίδιο πράγμα. Πείτε με νόμο κατσέλη και χωρίς το ίδιο πράγμα δηλαδή. Αυτή η άθλια νομιμότητα. Τώρα εσείς νομοποιείτε τον νόμο κόσμο που περνάει φιλιά στο λαιμό του Κοσμάκη πρέπει να καταργηθεί. Κύριε Σοφιανέ, ο συγκεκριμένος είναι έολος. Είναι ένας επιχειρηματίας που αξιοποίησε με την πλάτη του κόμματός του νόμους για να μπορέσει να βγάλει χρήμα. Φύγουμε από το καλάθι, γιατί στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα η Ελλάδα αναστενάζει. Και το λέω αυτό γιατί αν δεν πάρθουν μέτρα... Η Ευρώπη αναστενάζει. Δεν θα δουλέψει... Καλά, δεν ζούμε στο Παρίσι, κύριε Μαρκόπουλε, στην Ελλάδα ζούμε. Μα όλη η Ευρώπη, δεν είναι λιγικό το φαινόμενο. Εντάξει, το θέμα είναι πώς παραμένει η κυβέρνηση. Η κατάργηση του ΦΠΑ, κύριε Μαρκόπουλε, δεν μπορείτε να κρύβεστε πίσω από το δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη... Καταδικάστε πρώτα τον πόλεμο της Ρωσίας και μετά να συζητήσουμε. Τον πόλεμο, στείλτε εσείς, στείλτε εξοπλισμούς. Καταδικάστε πρώτα τον Πούτιν και να προχωρήσουμε. Κύριε, πληρώνει ο ελληνικός λαός. Που είσαστε όλοι φιλοπουτινικοί εκεί, κύριε. Στείλτε αποθέματα από τα νησιά μας. Ποιος είναι φουλ... και μετά μιλάτε. Κύριε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.